Κυρίες και κύριοι, ο Θοδωρής Αφερίδης. Εν αρχή είναι ο λόγος. Ο λόγος που βρίσκομαι ενώπιόν σας είναι η περιέργειά μου για το καινούριο που συνήθως συμβαδίζει με την δική σας όταν κάποιος νέος καλεσμένος μπαίνει και κάθεται στον καναπέ. Μου αρέσει να μαθαίνω τη ζωή των άλλων και σε αυτή την φέτα ψυχοθεραπείας το αργά έχει αποδειχτεί μοναδικό. Γι' αυτό και οι καλεσμένοι μου αφήνουν την προσποίηση και την υποκρισία έξω από την πόρτα. Εμείς αφήνουμε την αγιογραφία κλειδωμένη στο ντουλάπι και εσείς ξέρετε ότι όλο και κάτι ενδιαφέρον θα δείτε αμέσως μετά τους τίτλους της αρχής βεβαίως. Οξύθυμος, απαιτητικός, θεσσαλονικιός, μοντέλο, ταξιδευτής, τακτικός πελάτης των ψυχολόγων, απαλλαγμένος από κάθε εθνισμό εκτός από τις γυναίκες. Σε μισό αιώνα ζωής έχει κάνει υπέργειες και υπόγειες διαδρομές σε όλα τα είδη θεάματος και κατάφερε να είναι πάντα συζητημένο όνομα. Έλα μέσα, Αλέκο Σισοβίτη. Γεια σου, Πασά μου. Μη. Κύριε, για να δώσω να... Αυτή είναι η κολιακή μας. Σε μισό, ρε γάμο της. Σε ολόκληρο, ρε φίλε μου, σε ολόκληρο. Σε μισό. Γιατί με αγαπάς τόσο πολύ. Σε μισό, γιατί έχεις κορμάρα γι' αυτό. Δεν τρέπεσαι τώρα μπροστά στις... Και κάτι μήνες με περνάς ή ένα χρόνο, πότε, εγώ είμαι το 65, εσύ. Εγώ είμαι το 64, Νοέμβρη, στα τέλη του. Έξι μήνες, εξαμηνήτικο βγήκες. Για ζώσουν. Μάλλον εγώ, μεγαλύτερος εγώ. Έξι μήνες. Εντάξει, κοντά είμαστε. Και κοντά στην πατρίδα, από πού? Σου βάζω κρασάκι και εσύ μου λες σε ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης γεννήθηκες. Φίλτατε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Ευκλείδη Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 16, απέναντι από το Θειαγένειο. Είναι ωραίο που πρώτα μεγάλωσες και μετά γεννήθηκες. Ίσως να είσαι και ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, όπως λένε, προηγείται, λέει, η πράξη, λέει, της σκέψης. Οπότε εγώ πρώτα έπραξα, μετά σκέφτηκε ο μπαμπάς, λες να το γεννήσουμε. Είσαι και γρήγορος και έξυπνος και πολύ λαμπρός επιχειρηματίας, γιατί έχεις ένα ωραίο ένστικτο και αυτή η δουλίτσα που έχεις κάνει τα τελευταία 4 χρόνια, το Φάουστ, έναν χώρο ο οποίος νομίσαμε ότι θα είναι ένα μπαρ που κάνει ο Σισοβίτης και τελικά μας έχει βγει πολιτιστικό στέκι. Ναι. Καταρχάς, εκεί καμάρωσα την κορούλα μου, στην πρώτη της συγγραφική απόπειρα και σκηνοθετική. Και υποκριτική. Γιατί ήταν καταπληκτική. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί θα γίνει αξαλή άμα συζητάω για αυτήν. Γιατί? Αλλά θέλω να πω για το Φάουστ γενικώς, ότι πόσες παραγωγές έχετε κάνει μέχρι τώρα? Στο θέατρο, επειδή είναι η τρίτη χρονιά που λειτουργεί, αν υποθέσει ότι κάθε χρόνο κάνουμε γύρω στις 5,
Όχι δικές μας, είναι γύρω στις 13 με 15 δουλειές που παρουσιάστηκαν. Δεν ήταν δικές μας παραγωγές, ήταν σε συνεργασία οι περισσότεροι. Δεν έχει σημασία, μιλάμε στον χώρο τι γίνεται. Ναι. Εμείς κάναμε 3 δικές μας και οι υπόλοιπες 12 ήταν φιλοξενούμενοι, συμπαραγωγές κτλ. Και πάρα πολύ όμορφος χώρος. Αυτό είναι στο θέατρο πάνω, κάτω αυτό το μπαράκι με αυτή τη σκηνή που θυμίζει καμπαρέ και είναι και σε αυτή την εποχή, σε αυτή την περιοχή που έχει κάνει θράψη, εκεί στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Ναι, πράγματι θέλαμε να. Καταρχάς αυτή την περιοχή εγώ την είχα κατά νου από πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Ήθελα να κάνω με ένα φίλο μου που έκανε τον Γκούρου μετά, τότε εκεί, ένα μαγαζί πριν 15 χρόνια. Ήμασταν από τους πρώτους που μπήκαμε στην γειτονιά, εμείς και άλλα δύο μαγαζιά, και επειδή γίνανε καλά πράγματα, ήρθαν και άλλοι επιχειρηματίες, κάνανε καλά μαγαζιά και νομίζω ότι η γειτονιά πλέον έχει πάρει. Θυμάσαι που όταν το ξεκίναγες. Πόσο φοβόμουν και σου έλεγα, μαλάκα τα λεφταδάκια σου, μην τα βάζεις. Δεν κάνουν δουλειά σε αυτή την εποχή. Δεν κάνουν. Έπεσα έξω. Είσαι η μοναδική περίπτωση που έχω πέσει έξω. Όπου αλλού το έχω πει, είχα δίκιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ξέρεις πολύ καλά να κάνεις αυτό το πράγμα. Να ανοίγεις δουλειές. Χαίρομαι που πέσες έξω και δεν έπεσα εγώ έξω. Βέβαια, μαλάκα. Τουλάχιστον εσύ είπες μια κουβέντα. Εγώ έβγαλα τα λεφτά από την τράπεζα και μάλιστα ήταν τη βδομάδα που τραβάγανε όλα τα λεφτά στο εξωτερικό. Κοίτα και τα τελευταία σου, έτσι. Δηλαδή, τα μόνα. Αν πήγαινε στράφη, τώρα θα τρέχεις και δεν θα φτάνες. Ναι. Τότε ήταν που δουλεύαμε και παρέα. Με είχε σκηνοθετήσει και παίζαμε. Έπαιζα εγώ. Συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο γιατί κάνει φλίκερ η μπλούζα μου. Με ειδοποιούν από το control. Ναι, είναι. Λέγεσαι τι έλεγε. Ναι, καταρχάς θα αλλάξει μπλούζα. Ναι. Εύχομαι να μην αλλάξει καλεσμένο. Όχι. Το νου σου, ναι. Αυτή η ναυτική είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε για το χώρο. Α, ναι. Κάναμε το χώρο την στιγμή που πραγματικά υπήρχε αυτή η τεράστια οικονομική κρίση και όλοι βγάζαν τα λεφτά στο εξωτερικό. Εμείς πήραμε το ρίσκο γιατί είπαμε ή θα κάνουμε με τα λεφτά που έχουμε, τα τελευταία λεφτά που έχουμε, κάτι για να πάρουμε μπρος ή θα πέσουμε και εμείς στην αδράνεια, ας πούμε, πέφτει ο υπόλοιπος κόσμος. Και με αυτόν τον τρόπο εσύ κατάφερες να εξασφαλίσεις δύο πράγματα. Το ένα είναι σαφέστατα την επιβίωσή σου, γιατί η αμοιβή σου επιχειρηματική εκεί σου εξασφαλίζει την καθημερινότητα και από την άλλη. Δεν περιμένεις να χτυπάνε τα τηλέφωνα για το τι δουλειά θα κάνεις σαν ηθοποιός. Τη στείνεις μόνος σου. Δόξα τον Αλλάχ, επιτέλους δηλαδή συμβαίνει και αυτό. Γιατί ναι, το ξέρεις πολύ καλά ότι κάθε χρόνο περιμέναμε 3-4 μήνες, τον Απρίλιο, τον Μάιο, πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο, τι θα κάνουμε το χειμώνα. Οπότε και γι' αυτό έγινε. Εξ ανάγκης έγινε. Δεν είναι ότι σώνει και καλά λιγουρευόμουν να ξενυχτάω τα βράδια, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια και ήμουν και 10 χρόνια μπάρμαν. Οπότε ξέρεις, ήθελα να αποφύγω το ξενύχτη, αλλά παρόλα αυτά ευτυχώς επειδή έγινε ένας πολυχώρος τεχνών. Με θεατρική και μουσική σκηνή μου δίνει το ερέθισμα και το ενάψμα να πάω το βράδυ εκεί, ακόμα και αν έχω ρεπό, να δω ένα καινούριο live, μια καινούρια μπάντα. Είναι ένας χώρος που δεν βαριέμαι ποτέ. Πάμε λίγο, Θεσσαλονίκη, τότε που είσαι πιτσιρίκος. Είσαι στον Ευκλήδη και πηγαίνεις δημοτικό, εκεί στην Αγία Τριάδα δηλαδή την περιοχή. Ναι, έτσι. Ναι. Στο δημοτικό ερωτεύεσαι καμιά συμμαθήτρια. Στο δημοτικό είχα ερωτευθεί συμμαθήτριες, έτσι αυτά τα πλατωνικά και ωραία πραγματάκια που κάναμε με κάτι γλυκούλες. Ήταν ένα μελαχρινό πλάσμα με κάτι ματάρες τόσες, πάρα πολύ ωραίο. Μαρία τη λέγανε. Οι μελαχρινές σου άρεσαν μικρός όταν ήσουν. Ναι, γιατί τώρα μου αρέσουν οι ξανθιές. Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω. Ναι, να ρωτήσω κι εγώ εμένα, ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με το χρώμα, αλλά τότε ήταν το μελαχρινό. Και υπάρχει μια αδυναμία λόγω του χρώματος του δικού μου. Το μαλλί λείπει, αλλά το χρώμα είναι εκεί. Λοιπόν. Η Μαρία ήταν στο δεύτερο όροφο ενός μπαλκονιού και πήγαινα στη γωνία στην εκκλησία εκεί στην Αγία Τριάδα και τη χαλβάδιαζα από κάτω ώρες ολόκληρες. Έβρεχε και εγώ περίμενα εκεί να βγει στο μπαλκόνι, ας πούμε, η Μαρίτσα, να δω το πρόσωπό της, να μου χαμογελάσει. Και μετά στο γυμνάσιο, σε τι ηλικία πηγαίνεις με γυναίκα πρώτη φορά? Αργά. Ούτε καν στο γυμνάσιο. Στα 16 στην Πάρο. Ναι, εντάξει. Ένα φιλί έπεσε στο γυμνάσιο, ναι, στα 13. Στην Πάρο. Yes. 16 χρονών έχω φύγει με δύο φιλαράκια και έχω πάει στην Πάρο, ναι, και έχουμε στήσει σκηνές, κάνουμε ένα μήνα κάμπι. Με Ελληνίδα ή με ξένη? Με ξένη. Με ξένη. Τι? Νορβηγίδα. Ωραία. Κούκλα. Νορβηγίδα, Τζαμαϊκανή. Ο μπαμπάς ο Νορβηγός, η μάνα Τζαμαϊκανή. Η μάνα Τζαμαϊκανή, το ανάποδο δεν θυμάμαι. Μια γαζέλα ξανθιά. Με σγουρά μαλλιά, αλλά χαρακτηριστικά μαύρης, με γαλάζια μάτια, μυγάδα. Τι ηλικία? Εγώ ήμουνα 16, η συγκεκριμένη θα ήταν 20, με παίρνει. Άκου τι μου λέει, το λότο του κλήρωσε το πούστη. Θα πάρω το πούστη. Τα σάλια του τρέχουνε με την περιγραφή που κάνεις. Πόσο χρονών είπες ήταν το κορίτσι? Το κορίτσι ήταν 20, εγώ 16. Ακόμα καλύτερα δηλαδή. Ναι, εμπειρίες. Κοίταξε, να έχουμε να μαθαίνουμε. Την ερωτεύτηκες?
Σφόδρα. Είμαστε στην Disco, τα θυμάστε τότε, ήταν Disco τα μαγαζιά. Στην Παρικιά, στην Παρικιά. Είμαστε στην Disco. Εγώ με τα φιλαράκια μου από εδώ, αυτή από εκεί, χορεύει ο κόσμος, πλησιάζουμε, κοιτιόμαστε με τις ώρες και πλησιάζουμε χωρίς να μιλήσουμε. Ξαφνικά, λες και ήταν ταινία, λες και ήταν σκηνή από ταινία. Αδειάζει ο χώρος, βρισκόμαστε κοντά, πέφτει ένα blues, πέφτουν τα φώτα, λες και το είχαν σκηνοθετημένο δηλαδή από το μαγαζί και ο DJ βάζει ένα blues και χωρίς να μιλιόμαστε, φιλιόμαστε. Εσύ αυτό το κορμάκι το είχες και τότε, στα 16 σου. Στα 16 όχι, ήταν λίγο πιο αδούλευτο, μετά το δούλεψα. Αλλά έπαιζα μπάσκετ στο ρέστορα. Περίμενε, πες μου κάτι. Εσύ ανά το σώμα σου, πριν αρχίσει να το δουλεύεις, είχε φυσικό κάλος. Ναι. Είχε, δηλαδή οι αναλογίες και αυτά ήταν, ναι, ήταν ναι. Ωραία. Ναι, νομίζω ότι είναι το DNA μας. Είναι το γονίδιό μας. Έπαιζα μπάσκετ στον Έστορα πίσω από την εκκλησία στη Θεσσαλονίκη στην Αγία Τριάδα από τα 13 μου μέχρι τα 18 περίπου. Οπότε είχα την επαφή με το σπορ. Αυτή σε καψουρεύτηκε. Πολύ. Κράτησε αλλά, δηλαδή αυτό. Κράτησε, ξέρεις πώς. Τότε γράφαμε γράμματα. Ναι. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο και περίμενα αγωνιωδώς να σκάσει ο φάκελος στο ταχυδρομείο, να ανοίξω το γράμμα, να δω μέσα τις καρδούλες, να διαβάσω κάτι, να στείλω εγώ. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και θυμάμαι την εποχή. Τώρα μιλάμε για το 80. Μιλάμε, δηλαδή, ναι, μιλάμε ακριβώς. Αυτό, αυτό έγινε ακόμα το 81. 80-81, ναι. Δηλαδή, στο, ακούω και τις μουσικές. Status quo, class. Απίστευτα. Το blues δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τι ήταν. Ήταν ένα. Πώς θα το πω τώρα, παιδί μου, αυτά τα γαλλικά τα ωραία, τα Αζναβούρ, έτσι, ένα τέτοιο πράγμα που γλίστραγε έτσι πολύ. Και σεξ που κάνατε στην παραλία, στα, με Sleepy Bang και με τέτοια. Όχι, έγινε κάτι πιο τολμηρό. Με πήρε από το χέρι, βγήκαμε. Και πηδήξαμε σε ένα προάβλιο που δεν είδαμε ξαφνικά που είμαστε και ήμασταν στο προάβλιο χώρο μιας βίλας, σούπερ βίλας, όπου κανείς δεν ήξερε, νύχτα ήταν και τα λοιπά. Ξένο σπίτι. Ξένο σπίτι, αλλά δεν ενοχλούσαμε κανένα. Ήταν ο κήπος εκεί, ξέρεις, και με καλωσόρισε. Τάκι, Τάκι, έλα, κάποιοι γαμιούνται στην αυλή μας. Τάκι, είναι μια γουρομάνα μηγάδα. Με έναν πιτσιρικά εκεί, κάπως έλεγα. Και αυτός ο πιτσιρικάς τη γαμάει στον κήπο μας, δεν μπορώ να καταλάβω, φωνάξουμε αστυνομία. Τάκι να κατέβουμε κι εμείς, καλά φαίνονται τα παιδιά. Να σου πω, και όλο είναι τόσο μαγικό, ήταν, δεν είχε και κόμπλεξ μέσα, δεν φοβόσου να μην κάτι δεν λειτουργήσει, όλα καλά. Λειτουργήσαν καλά. Τρελό χτυποκάρδι, τρομερή ανασφάλεια και αυτή η ανάγκη. Ήταν και μεγαλύτερη και κάτι έπρεπε να της κάνεις εντύπωση. Ναι, και να παίξουμε τον Ελληνάρα, τον Greek Lover, ας πούμε, ξέρεις, να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε καλοί και το κάνουμε καλά κτλ. Για μένα ήταν πρωτόγνωρο γιατί δεν πήρα πρωτοβουλία. Εκείνο το βράδυ το κάνατε πολλές φορές. Θα χάσω το τέτοιο. Όχι, όχι πάρα πολλές. Νομίζω δύο. Να. Αλλά μετά προέκυψαν και άλλα βράδια κτλ. Ήταν τότε που πηγαίναμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα κανονικά. Ένα μήνα κανονικά. Αυτό λέγαμε. Ναι, με τέντα, σκηνή. Ναι, ναι. Ένα μήνα κανονικά στην παραλία, στην Πάρο. Και με αυτήν ήσουν όλον το μήνα ή την βρήκες προς το τέλος των διακοπών, ξέρω εγώ. Προς το τέλος, γιατί έφυγε κάποια στιγμή, πέσαν τα κλάματα στα αεροδρόμια, στο καράβι δηλαδή, γιατί τότε πηγαίναμε τα καράβια με στο Φιλιππίνες. Με τον Ιερέα. Ναι, ναι, ναι. Πού το θυμάσαι. Το θυμάμαι, γιατί αυτά τα χρόνια πήγαινα εγώ αμοργό, Ιω. Και τέτοια ίδια χρόνια είναι. Με τα καράβια, συγκίνηση, δάκρυα. Και με τα γράμματα πόσο καιρό το κρατήσατε? Δύο χρόνια. Τι λες, ναι, ήρθε ναι. Δηλαδή και το επόμενο ναι, καλοκαίρι. Ναι, 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 ναι. Σου φάνηκε πιο άσχημη το επόμενο καλοκαίρι? Κοίταξε, πρώτη εντύπωση πάντα είναι η καλύτερη σε ό,τι κάνουμε. Ναι, ναι. Γιατί είμαστε Παρθένες και ξέρεις, σαν σφουγγάρι αρπάζουμε τα πάντα. Αλλά όχι, μου λείπε τόσο πολύ που πραγματικά ξέρεις. Την έζησα, ρε παιδί μου, ήταν μια κούκλα. Οπότε ξανακάρατε και ξανά του χρόνου διακοπές παρέα. Ξανακάναμε του χρόνου διακοπές παρέα, αλλά μετά ξέρεις δεν πολύ κράτησε αυτό, γιατί άλλος κόσμος, Νορβηγία, Ελλάδα. Εσύ στο μεταξύ, από την πρώτη φορά, από το ξεπαρθένεμα μέχρι να την ξαναδείς, με πόσες γυναίκες πήγες στο χρόνο που μεσολάβησε? Όχι με πολλές. Η αλήθεια είναι τότε όχι Καψούρης με πολλές. Καψούρης ήσουν δηλαδή και δεν ήθελες. Και αυτό και ήμουν ακόμα άβγαλτος. Παρόλο που είχα ρέμπελους από τη Θεσσαλονίκη που ξέρεις το πηγαίνανε το γράμμα, εγώ ακόμα παρακολουθούσα τα πράγματα παρά έπαιρνα πρωτοβουλίες. Να πούμε εδώ ότι εμείς δεν υπήρξαμε φίλοι στη Θεσσαλονίκη παρόλα το ότι είχαμε κοινούς γνωστούς από την Αχυροποίητο, τις παρέες. Αλλά δεν είχαμε, δεν είχαμε δηλαδή, γνωριστεί. Σε ήξερα, αλλά χωρίς να είμαστε φίλοι. Δεν είχαμε γνωριστεί. Λέγανε στο Σοβίτης. Δεν, ναι. Δεν είχαμε γνωριστεί. Γνώση είναι εδώ στην Αθήνα. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Και μετά ξεκινάει όμως μια πλούσια, ρε παιδί μου, δραστηριότητα στον τομέα αυτών τις γυναίκες στη ζωή σου. Δεν σου λείψανε. Θέλω να πω ότι... Ευτυχώς. Όχι, και ο κόσμος έτσι περίπου σε έμαθε. Δηλαδή, ναι, μεν έσκασες μύτη στη δουλειά, αλλά έσκασες μύτη στη δουλειά σαν εραστής. Όχι σαν
ξέρεις. Είχαμε πει που είναι μοντέλο ο Αλέκος, ο οποίος έγινε ένα μοντέλο που έγινε ηθοποιός. Ναι, εγώ φυσικά κουβαλάω ότι... Υπήρχε πολύ, πολύ φιλολογία γύρω από την ερωτική σου ζωή. Καλά. Χωρίς να είναι με ονόματα, ξέρεις, γνωστά ή... Αλλά ξέραμε. Mm. Εντάξει, το μόνο γνωστό ήταν η σχέση σου με την καρυοφιλιά, ας πούμε, που ήσασταν ζευγάρι. Mm-hmm. Μετά όμως υπήρχε μια φήμη για σένα, για τις πολλές γυναίκες. Υπήρχε τέτοιο πράγμα, έτσι. Εγώ πάντα έκρυβα δε τι κάνω και πώς είναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Συνέβαινε, μάλλον είναι ξεσηφίσιμο αυτή. Προφανώς για να κάνω κάτι, είναι κάτι που τουλάχιστον εκείνη την περίοδο το ζούσα έντονα. Τώρα είμαι πιο μαζεμένος. Αλλά... Αυτό σου κάνει καλό ή κακό στην καριέρα, αυτή η φήμη που σε ακολούθησε. Νομίζω ότι τα πράγματα πάντα σου κάνουν και καλό και κακό. Δεν είναι μόνο ένα το αποτέλεσμα, σαφέστατα, ξέρεις, κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου, υπάρχει μια δημοσιότητα πάνω σε αυτό. Απ' την άλλη μεριά, ο χώρος ο δικός μας αποκτάει μια προκατάληψη και σου λέει αυτός τώρα είναι ικανός ή δεν είναι για να κάνει τη δουλειά σωστά ή είναι απλά γκομενάκος. Λοιπόν, και εκεί πρέπει εσύ να κάνεις υπομονή, να επιμένεις και να αποδείξεις μέσα στη διάρκεια του χρόνου ότι καταρχάς μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι ή πιστός στη δουλειά σου, ανέρωστος άνθρωπος, ή να είσαι καλός εραστής και να μην είσαι καλός στη δουλειά σου. Νομίζω ότι... Η αλήθεια είναι ότι όταν σε γνωρίζει κανείς εσένα, του φεύγει και κάθε αμφιβολία που θα είχε ότι θα είσαι κανένας έτσι μπλαζέ ή ήρωνας ή κοινικός τύπος κτλ. Γιατί τα χαρακτηριστικά σου έχουν μια αυστηρότητα, αλλά όταν σε γνωρίζει κανείς και καταλαβαίνει τι τσίρκο είσαι, χαλαρώνει και σε γουστάρει ακόμα περισσότερο. Έχω ερωτήσει από το Facebook να σου κάνω. Ερωτήσει από το Facebook. Ναι, είναι τηλεθεατές που ξέρουν ότι θα έρθεις και έχουν καταθέσει τα ερωτήματά τους, τα οποία εγώ τα αναπαράγω ευθύς αμέσως. Oh. Πρώτο ερώτημα. Τα ξέρεις απ' έξω. Ναι, όχι, μου τα λέει, μου τα σφυράει ο. Τα σφυράει η Νίκη από πάνω. Ο μάστερ. Κατουράς συνήθως στην πισίνα. Στην πισίνα το έκανα παλιότερα. Το έκανε, δεν είμαι μαλάκα. Ναι. Αδιάκριτος. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει κάνει. Εγώ δεν το έχω κάνει να πεθάνω. Ναι. Ξέρεις για ποιο λόγο. Ναι. Γιατί μας είχαν πει. Ήμουν τόσο μικρός που το πίστεψα. Ότι στην πισίνα δεν μπορείς να κατουρίσεις. Γιατί άμα κατουρίσεις, λέει, γίνεται ένας κύκλος γύρω, κόκκινος γύρω από τον εαυτό σου και φαίνεται ποιος κατούρισε. Κόκκινος. Ναι, κάτι τέτοιο λέγανε και λέω θα με καταλάβω. Κόκκινος δεν γίνεται νομίζω. Νομίζω. Απ' την άλλη στιγμή, νομίζω ότι η διαστροφή του καθενός μας να σπάσει το κατεστημένο και να κάνει πράγματα που απαγορεύονται είναι μέσα στη φύση μας. Σε κάποιους είναι περισσότερο από τους άλλους. Εγώ πάντως δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν θα αντιρρεπόμουν να το πω. Εσείς επιθαρχημένο παιδί μέχρι τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάνε το δοκιμάσει σήμερα το απόγευμα. Δεν ξέρω τι πισίνα. Το έκανα. Η απάντηση είναι ναι, ότι το έκανα τότε, αλλά δεν μ' άρεσε που το έκανα. Και γιατί πραγματικά ούτε εγώ όταν πήγαινα στην πισίνα ήθελα να μπαίνω κάπου που κάποιος έχει κατουρίσει. Οπότε το έκοψα. Το έκανα μια φορά. Σκέφτομαι με όλα αυτά τα φάρμακα που βάζουν βέβαια στην πισίνα. Το κατούριμα δεν είναι και τίποτα φοβερό. Ναι, απ' την άλλη μεριά, αυτά τα ουροπαθήσεις είναι πραγματικά στην πισίνα μεταφέρονται τα μικρόβια πάρα πολύ έντονα. Είτε βάζουν χλώρια, είτε δεν βάζουν χλώρια. Νομίζω ότι κινδυνεύει πάρα πολύ κόσμο και δει οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πολύ ευάλωτες σε αυτό. Ναι, στις ουρολοιμώξεις βέβαια. Κολλάνε τρελά πράγματα. Οπότε θέλει προσοχή. Η επόμενη ερώτηση. Αργά. Όταν είσαι μόνος σου, σκαλίζεις τη μύτη σου, ρωτάνε. Τι φαντάστηκε δηλαδή αυτός τώρα ο τηλεθεατής που έκανε αυτήν την ερώτηση, ότι δεν τη σκαλίζει όταν είναι μόνος του τη μύτη του. Γιατί ρε παιδιά, άμα έχουμε παρέα δηλαδή, τι διαφορά έχει. Θα μας λερώσεις κανένα παιδες φέτο κανένα το δέριο. Ευτυχώς τη φύση ξαναπάει στο μπάνιο. Η επόμενη ερώτηση, δεν την άκουσα. Κατουράς μπροστά σε σύντροφό σου. Αν κατουράω μπροστά σε σύντροφό μου, ναι το έχω κάνει. Mm. Ναι. Εντάξει. Το έχω κάνει. Δεν είναι τίποτα τρομερό. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάτι τόσο απλό. Όταν οδηγάς αυτοκίνητο και σου έχει έρθει να κατουρίσεις, περιμένεις να σταματήσεις σε βενζινάδικο ή σε μαγαζί της Εθνικής ή κάνεις έτσι και κατουράς στον δρόμο. Έχω κατουρίσει μέσα σε ένα μπουκάλι που είχαμε στο αυτοκίνητο. Αυτό μέσα στην πόλη. Αυτό το έχω κάνει και εγώ μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη το έχω κάνει αυτό. Στο ταξίδι. Στο ταξίδι κατουράω χωρίς να έχω πρόβλημα. Στην Εθνική Οδό θα σταματήσω και το κάνω. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πάνω πολλά υγεία. Κατουράω συχνά με αυτά που πίνω εγώ τις κοκακόλες. Εσύ είναι καλά, εσύ δεν πίνεις νερό. Εσύ είσαι ο άνθρωπος κοκακόλα. Και κατουράω κάθε 5 χιλιόμετρα σταματάω. Αλλά δεν είναι και ντροπή. Νομίζω ότι ο καθένας. Καμιά άλλη ερώτηση χωρίς κατουρήματα έχει. Ναι. Αλλά αυτές μάλλον είναι του Νίκου και όχι το κοινό, γιατί σιγά το κοινό τώρα μην βιάζεται να μάθει αν κατουράει ο Σοβίτς και πού. Έχει μία. Έχει
Μα είναι αυτονόητες οι απαντήσεις. Αν έχει χρειαστεί να συγκρατήσεις τα αέρια για να μην γίνεις ρεζίλης, να μην γλάσεις δηλαδή μπροστά σε κόσμο. Εσύ τι φαντάζεσαι, ότι όχι, δεν το χρειάζεται. Sprechen Deutsch, δεν είμαστε Γερμανοί, κυρίες και κύριοι. Είμαστε Έλληνες σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή δεν το χαιρόμαστε. Ντρεπόμεθα. Okay. Οι Γερμανοί το κάνουν και σου λένε και ευχαριστώ. Ισχύει αυτό με τους Γερμανούς δηλαδή. Βέβαια. Κλάνουν έτσι. Δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Ήταν μια φίλη μου στο Βερολίνο, σε βιτρίνα, καθόταν μπροστά στο τζάμι, κοίταγε μια βιτρίνα, είναι ένας ξένος δίπλα της, Γερμανός. Γυρνάει και της λέει. Αλήθεια, ναι. Περίμενα να του πει αυτή ευχαριστώ. Στην υγεία σου. Ωραίο κορίτσι. Κούκλα. Κούκλα. Περίμενα να του πει, ξέρεις, με τις υγείες σου. Το λένε, το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, είναι κουλτούρες. Η κάθε χώρα, ο κάθε λαός έχει τη δική του κουλτούρα. Άλλοι ντρέπονται αυτό. Εμείς, ας πούμε. Τους παρακαλάμε αυτούς να μας δώσουν λεφτά, ρε πούστη. Ναι, δεν ντρεπόμαστε το ρέψιμο. Εμείς δεν ρευόμαστε σαν τρελοί. Ναι. Και μερικοί, ας πούμε, πως έχουν... χαρίσουν έτσι. Αυτοί το ντρέπονται. Αν είναι αυτοί, είναι κάποιοι άλλοι.